Γιατί όμως άλλα γιατί ονομάζει έτσι, την ονομάζει δείπνο, διότι στη βασιλεία του ο Θεός θα μας παραθέτει η πνευματική και η υπερφυσική τράπεζα με τα θεία και αιώνια αγαθά του. Μια τράπεζα ατελεύτητη στον ουρανό, όπου ο ίδιος θα μας προσφέρει από τον άπειρο πλούτο των αγαθών του. Γι' αυτό ακριβώς και ονομάζει το δείπνο αυτό Μέγα, διότι το πανηγύρι αυτό θα είναι μεγαλοπρεπέστατο, εφόσον τα πνευματικά αγαθά που θα μας προσφέρει είναι ασύλληπτης αξίας. Ποια είναι αυτά? Ό,τι ανώτερο μπορεί να σκεφτεί ή να επιθυμήσει κανείς. Η μετοχή μας στο φως και τη δόξα του Θεού στην αγιότητα και μακαριότητά Του, η ανέκφραστο συντονή που θα αισθανόμαστε καθώς θα ατενίζουμε την απερίγραπτη ωραιότητα του Θείου προσώπου Του. Όλα τα πλούτη του Χριστού, η ανεξερεύνητη και ανεξάντλητη θησαυρή Του που θα μας παρατίθενται, θα χορταίνουν τη ψυχή μας και θα μας γεμίζουν με ανίποτη ευφροσύνη. Στον ουράνιο όμως αυτό δείπνο ο Κύριος μας προσφέρει και κάτι ασυγκρίτως ανώτερο, το κενόν ποτήριον, τον ίδιο τον εαυτό του, τη Θεία Κοινωνία, με έναν όμως διαφορετικό τρόπο κενόν, που δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε, ούτε να εννοήσουμε. Και θα μας το προσφέρει ο ίδιος ο οικοδεσπότης του δείπνου, ο οποίος και θα εφραίνεται μαζί μας και θα μας διακονεί. Ποιος? Ο Μέγας, ο Ύψιστος, ο Αιώνιος, εμάς τους μικρούς και ελάχιστους. Το δείπνο αυτό θα είναι επιπλέον μεγάλο, το μεγαλύτερο που υπήρξε ποτέ, διότι είναι πανηγύρι οικουμενικό, πανηγύρι όλης της ανθρωπότητος. Είναι καλεσμένοι όλοι οι άνθρωποι όλων των λαών και των εποχών, διότι ο Θεός όλους θέλει να μας εισαγάγει στη Βασιλεία Του με το ανεξιγνίαστο έλεος Του και τον άπειρο πλούτο της Θείας Του αγαθότητος. Αλλά το πανηγύρι αυτό θα είναι και αιώνιο δείπνο που θα έχει αρχή, αλλά δεν θα έχει τέλος. Και να μπορούσαμε να καταλάβουμε έστω και λίγο πώς θα είναι το ουράνιο αυτό πανηγύρι, πώς θα ζούμε εκεί, τι θα απολαμβάνουμε, τι θα βλέπουμε, τι θα αισθανόμαστε, πώς θα επικοινωνούμε με τις θείες και αγγελικές δυνάμεις του ουρανού, αλλά και με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, πολύ δε περισσότερο πώς θα ατενίζουμε το άπειρον κάλος του Θεού και πώς θα συνομιλούμε μαζί Του. Γι' αυτό και αυτό ατελεύτητα ακόρεστα αιώνια. Αυτό λοιπόν το υπερφυές και ασύλληπτο δείπνο της Βασιλείας του Θεού να το σκεπτόμαστε, να το ποθούμε και να το περιμένουμε. Σε αυτό το ουράνιο δείπνο καλεί ο Θεός τον καθένα μας καθημερινά. Μας καλεί άλλοτε μέσα από τις περιστάσεις της ζωής με ανθρώπους που φέρνει δίπλα μας, με κάποιο οικοδομητικό ανάγνωσμα, με την ακρόαση κάποιας αφυπνιστικής και καταδικτικής ομιλίας, με αυτή την παραβολή που αναλύουμε και άλλοτε με κάποιες εσωτερικές μυστικές φωνές που αντιχούν στα μύχια των καρδιών μας. «Ελάτε κοντά μου», μας λέει ο Θεός, «όλα είναι έτοιμα, τα πάντα έχω ετοιμάσει για σας. Ελάτε, καλής μη λείψει, δεχτείτε την πρόσκληση». Πόσο φοβερό λοιπόν και τραγικό θα είναι να μοιάσουμε με τους ανθρώπους εκείνους της παραβολής που ενώ άκουσαν το κάλεσμα του Θεού άρχισαν να υποβάλουν παρετήσεις, προφασιζόμενοι ως εμπόδια άλλοι οικονομικές υποθέσεις, άλλοι γεωργικές, άλλοι οικογενειακές. Όλοι ζήτησαν να καταστήσουν δικαιολογημένη την απουσία τους. Βέβαια νόμιμες ήσαν οι απασχολήσεις τους, όμως δεν άξιζαν περισσότερο από την συμμετοχή τους στο βασιλικό μέγα δείπνο. Και όλες αυτές έγιναν αιτία να χάσουν τελείως τον ουράνιο πανηγύρι. Αυτό θα πρέπει να μας διδάξει πολύ.
Όταν προσκοληθούμε ακόμη και σε νόμιμες δραστηριότητές μας, τότε αυτές γίνονται σοβαρά εμπόδια για την πνευματική μας ζωή και την κληρονομία της επουρανίους βασιλείας. Μη προσκολόμαστε λοιπόν στα καθημερινά και προσωρινά. Μας καλεί ο Θεός στα μεγάλα και αιώνια. Μη κλείνουμε τα αυτιά μας στην πρόσκληση του Θεού, στην καμπάνα της Εκκλησίας, στη φωνή του Ευαγγελίου. Μας καλεί ο Θεός στην Θεία Λατρεία, στη τακτική Ιερά Εξομολόγηση, σε μία πνευματική ομιλία. Βέβαια, πάντοτε κάποιο εμπόδιο θα βρίσκεται μπροστά μας για να πλησιάζουμε. Οι νέοι γονείς, τα παιδιά τους και τις πολλές εργασίες τους, οι μεσήλικες άλλες ασχολίες τους, οι μεγαλύτεροι την φύλαξη των εγγονών και μύριες άλλες υποχρεώσεις. Εάν όμως έτσι χάνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Χριστός, κινδυνεύουμε να συλληνθούμε, να αγριεύσουμε, να αλωτριωθούμε και τελικώς να χαλάσουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια και να χάσουμε τον Χριστό για πάντα. Ας μάθουμε λοιπόν να ιεραρχούμε σωστά τις προτεραιότητες της ζωής, να εκτιμήσουμε την αξία της Θείας Προσκλήσεως, να συναισθανθούμε ποιος μας καλεί και πού μας καλεί και να πούμε μέσα από την καρδιά μας: «Μας καλεί ο Θεός σήμερα στην Εκκλησία Του, αύριο στη Βασιλεία Του». Πώς μπορώ να πω όχι στον Θεό, πώς μπορώ να στερηθώ το ουράνιο μέγα δείπνο του Παραδείσου?